Έξι ως 18 μήνες φυλάκιση ήταν η ποινή με τριετή αναστολή για το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος τεσσάρων ενενεργεία αστυνομικών στα Χανιά. Το τριμελές πλημελιωδικείο Χανίων καταδίκασε τον αστυνομικό που εργάζεται στην υποδιεύθυνση ασφαλείας σε 18 μήνες φυλάκιση και τους άλλους τρεις από το ΑΤΑΦ με 12 μήνες τους δύο και 6 μήνες τον τρίτο, καθώς δεν πίστηκε το δικαστήριο ότι δεν χειροδίκησαν σε βάρος ενός 28χρονου τότε πολίτη. Οι αστυνομικοί προσέβαλαν την απόφαση με έφεση η οποία έχει αναστέλουσα δύναμη για την εκτέλεση των ποινών. Να θυμίσουμε πω ήταν Δεκέμβριο του 2018, όταν ο 28χρονο βρισκόταν με την παρέα του σε γνωστό νυχτερινό μπαρ του κέντρου τη πόλη. Κάποια στιγμή, δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια και κλείθηκε στο σημείο η αστυνομία. Ο 28χρονο ήταν χτυπημένο από τον καυγά και ζητούσε από τους υπεύθυνους του υπεύθυνου του μπαρ να του παραδώσουν το υλικό από τι κάμερε για να δει ποιοι τον είχαν χτυπήσει. Τότε έφτασε η αστυνομία, η οποία του ζήτησε να αποχωρήσει, καθώ τα υπόλοιπα ήταν στη δική τη αρμοδιότητα. Ο νεαρός δεν έφευγε και τότε ένας εκ των αστυνομικών χειροδίκησε σύμφωνα με τη δικογραφία σε βάρος του. Αυτά εκτιλήχθηκαν σε χώρο εκτός της άλλας διασκέδασης με τους υπόλοιπους τρεις να τον βγάζουν στον εσωτερικό χώρο όπου συνέχισαν να το χτυπούν με τον 28χρονο να αποχωρεί εμόφυρτος από τον μπαρ. Αφού έφυγε από τον πάρο 28χρονο, πήγε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων για να καταθέσει μήνυση σε βάρο των αστυνομικών που το χτύπησαν. Εκεί ακολούθησε νέο διαπληκτισμό με τον νεαρό να επιτίθεται στον αξιωματικό υπηρεσία και να προκαλεί φθορέ στο γραφείο. Μετά από όλα αυτά, λιποθύμησε και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε για πέντε μέρε νοσηλεία. Από την πλευρά του, οι αστυνομικοί παρουσίασαν μια διαφορετική εκδοχή, λέγοντα ότι τα τραύματα στον 33χρονο, σήμερα πολίτη δεν τα προκάλεσαν οι ίδιοι, αλλά ήταν ήδη χτυπημένο στο κεφάλι από τον καυγά που προηγήθηκε με άλλα άτομα. Το δικαστήριο δεν πίστηκε, καθώ οι κινήσει του φαίνεται πω είχαν καταγραφεί σε βίντεο. Να σημειωθεί πω υπηρεσιακά είχε διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρο του από την οποία δεν προέκυψαν ευθύνε, ενώ για το ίδιο επεισόδιο καταδικάστηκε και ο 33χρονο σε πέντε μήνε φυλάκιση για πρόκληση απλή σωματική βλάβη.